Το νομοσχέδιο αφορά την επικύρωση μιας συμφωνίας ανάμεσα σε δύο καπιταλιστικά κράτη που έχει ως στόχο την αύξηση της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων. Υπήρξε και ανάλογη συμφωνία το 2022 και απλώς τώρα επικαιροποιείται. Η συμφωνία, κατά τη γνώμη μας, δεν έχει καμία σχέση με τα συμφέροντα των βιοπαλαιστών αγροτών της χώρας μας, ούτε με αυτά των λαϊκών στρωμάτων. Το ίδιο βέβαια ισχύει και για τους αγρότες και τα λαϊκά στρώματα της Ινδίας. Κερδισμένοι από αυτή την ιστορία θα βγουν οι όμιλοι που ενδιαφέρονται να κάνουν business σε διάφορους τομείς της αγροτικής παραγωγής και της μεταποίησης, στους τομείς φυτικής παραγωγής, της κτηνοτροφίας, της γεωργικής στατιστικής, στην αγροτική έρευνα, τη βιολογική γεωργία και την κλιματική αλλαγή προς όφελος των εμπλεκόμενων φορέων. Υπηρετεί τη στρατηγική της λεγόμενης νόμιμης μετανάστευσης που σε συνθήκες σκληρού ανταγωνισμού μεταξύ καπιταλιστικών κρατών για την εξασφάλιση πάνθυνου εργατικού δυναμικού προς εκμετάλλευση. Χαμένοι λοιπόν αγρότες και εργαζόμενοι που τους ξεζουμίζουν τα μονοπόλια. Οι αγρότες με τις χαμηλές τιμές που επιβάλλουν μεγαλέμποροι και βιομήχανοι στα προϊόντα τους, το τεράστιο κόστος παραγωγής από το οποίο κερδίζουν μια χούφτα επιχειρήσεις στην ενέργεια, αγροτικές εισροές, τράπεζες, την έλλειψη υποδομών προστασίας της παραγωγής και πρόληψης των φυσικών καταστροφών που δεν είναι επιλέξιμα για το κεφάλαιο. Οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα που πλήττονται από τους χαμηλούς μισθούς και την ακρίβεια που επιβάλλουν τα μονοπόλια και το ίδιο το κράτος. Και επειδή ακριβώς κριτήριο είναι το κέρδος, το μνημόνιο, το συζητούμενο μνημόνιο ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Ινδία περιέχει ακόμα και άρθρο, το άρθρο 5, για την προστασία των λεγόμενων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο κάθε χώρας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προχωρήσει στην πλήρη απελευθέρωση καλλιέργειας και εμπορία τους, ακολουθώντας κατά γράμμα τις προσταγές των πολυεθνικών. Δεν πρέπει άλλωστε να ξεχνάμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση με κανονισμό χορηγεί στα επιχειρηματικά συμφέροντα δικαιώματα επί φυτικών ποικιλιών για 25 έως 30 χρόνια. Στόχος των πολυεθνικών είναι ο απόλυτος έλεγχος της αγοράς των σπόρων, κάτι που θα είχε ως φυσική συνέπεια την εξάρτηση των παραγωγών όλων των χωρών από αυτές. Αυτά τα δικαιώματα και τους στόχους περιφρουρεί το συγκεκριμένο μνημόνιο. Κατά συνέπεια, ως ΚΚΕ το καταψηφίζουμε. Επιτρέψτε μου όμως να αναφερθώ στις εξελίξεις με τις πετσοκομμένες επιδοτήσεις που πλήττει φτωχούς αγρότες και ως διαμαγείας όλοι όσοι ψήφισαν την νέα κοινή αγροτική πολιτική 2023-2027, δηλαδή Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πλην Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, με τη στήριξη γνωστών αγροτοσυνδικαλιστών τους, σήμερα βγαίνουν στα κεραμίδια, κάνοντας μάλιστα πως πέφτουν από τα σύννεφα. Χθες υπήρξε συνάντηση αγροτοσυνδικαλιστών, αλήθεια εκλεγμένοι αγροτοσυνδικαλιστές, από ποια συνδικαλιστικά όργανα, καθώς επίσης την περιφέρεια Κρήτης και δημάρχους, με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Η απάντηση του Υπουργού, ο οποίος βέβαια απουσιάζει σήμερα από εδώ, η απάντηση ήταν να κάνουν υπομονή, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι θα μας αξιολογήσετε στην επόμενη χρονιά. Και το χαμένο εισόδημα, και όχι μόνο αυτό, αλλά επέριψε ούτε λίγο ούτε πολύ τις ευθύνες των ΟΠΕΚΕΠΕ για τις περικοπές που έχουν γίνει στις πληρωμές προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης στις 27 του Οκτώβρη και αποτελεί φυσικά μια πολύ βολική στάση της κυβέρνησης. Δηλαδή η κοροϊδία και ο εμπεγμός πάει σύννεφο. Ο Υπουργός ζήτησε τις παρετήσεις της διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ επιρρύπτοντας τις ευθύνες για αδικαιολόγητα λάθη στην πληρωμή. Μάλιστα, τη μία μέρα έδινε συγχαρτήρια στη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ για τις πληρωμές της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης στους αγρότες και την επομένη ζητούσε την παρέτησή της.
Και όλα αυτά τη στιγμή που ψηφιζόταν το νομοσχέδιο στη Βουλή για το πλαίσιο των νέων διοικήσεων μάνατζερ στους φορείς του δημοσίου. Δηλαδή η κυβέρνηση καρατομεί τις δικές της διοικήσεις για να εκτονώσει την αγανάκτηση του λαού, να αθωώσει την πολιτική της για να αποδείξει ότι οι διοικητές πρέπει να σκέφτονται και ως μάνατζερ. Όσο και αν προσπαθεί να κοροϊδέψει η κυβέρνηση το λαό ότι φταίνε οι κακές διοικήσεις και όχι η ίδια η πολιτική της, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η κοινή αγροτική πολιτική που εφάρμοσαν πιστά όλες οι κυβερνήσεις, πέφτουν στο κενό. Αυτό που ανάγκασε να προβεί η κυβέρνηση σε αυτή την ανέντιμη στάση ήταν η οργή των αγροτών για τις μεγάλες μειώσεις που είδαν στην πληρωμή της προκαταβολής, της βασικής ενίσχυσης, η οποία από 657 εκατομμύρια ευρώ που ήταν πέρυσι έπεσε φέτος στα 488 εκατομμύρια ευρώ. Σε μια χρονική στιγμή που οι μειώσεις γίνονται μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Με το κόστος παραγωγής να συνεχίζει να είναι υψηλό, με νέες αυξήσεις στην τιμή του πετρελαίου και του ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς και σε μέσα και εφόδια, με το κόστος της διαβίωσης συνολικά να παραμένει αβάσταχτο. Η τιμή του ελαιολάδου στα ράφια έχει εκτιναχθεί. Κουβέντα βέβαια όμως για τη φετινή παραγωγή, για τη ζημιά από το δάκο, για την πτωτική τιμή που έχει το ελαιόλαδο στον παραγωγό, για τις τεράστιες ζημιές που έχει η φετινή παραγωγή σε όλες τις δενδρόδεις καλλιέργειες λόγω της ανομβρίας, τόσο σε ποσότητα όσο και σε ποιότητα. Η παραγωγή μειωμένη σε σχέση με πέρυσι, σχεδόν στο σύνολο των προϊόντων, και αν σε μερικά προϊόντα υπάρχουν λίγο καλύτερες τιμές σε σχέση με πέρυσι, το εισόδημα μειώνεται αφού δεν υπάρχει ικανοποιητική παραγωγή για να πουλήσουν. Δεν έχετε το θάρρος, κύριοι της κυβέρνησης, να πείτε στους αγρότες ότι η νέα κοινή αγροτική πολιτική που ισχύει 2023-2027 πλήττει την πλειοψηφία γεωργών και κτηνοτρόφων και τους λέτε θα δούμε από του χρόνου. Και άλλοι σπέρνουν την αυταπάτη ότι με την λεγόμενη αναθεώρηση της κοινής αγροτικής πολιτικής θα ωφεληθούν οι φτωχοί αγρότες. Και φυσικά αναπτύσσεται και αυτός ο κοινωνικός αυτοματισμός, γνωστό κόλπο των κυβερνήσεων και των κομμάτων, ότι για παράδειγμα οι αγρότες της Κρήτης αδικήθηκαν έναντι των αγροτών της υπόλοιπης Ελλάδας. Η κοινή αγροτική πολιτική προωθεί αλλαγές στην κατανομή των άμεσων ενισχύσεων με κριτήριο την προσαρμογή της αγροτικής παραγωγής στις προτεραιότητες των μονοπωλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την πράσινη μετάβαση. Και στο πλαίσιο αυτό προωθείται και η διασύνδεση της επιδότησης με την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων που εξυπηρετούν την ανταγωνιστικότητα της καπιταλιστικής οικονομίας. Το κονδύλι για τη βασική ενίσχυση που χορηγείται βάσει δικαιωμάτων με κριτήριο την έκταση είναι μειωμένο κατά 320 εκατομμύρια ετησίως, μείωση οριζόντια που αφορά το σύνολο των επιδοτήσεων. Η χρησιμοποίηση του κριτηρίου της καλλιεργημένης έκτασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το καλλιεργούμενο είδος, έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό δεκάδων χιλιάδων βιοπαλλεστών αγροτοπαραγωγών, που είτε βρίσκονται κάτω από τα όρια και κόβονται γιατί θεωρούνται μη βιώσιμοι, είτε το ξεπερνούν, όπως το καλλιεργούμενο είδος τους αποφέρει μικρό εισόδημα. Οι μειώσεις λοιπόν θα είναι πολύ μεγαλύτερες σε τομείς όπως η ελαιοκαλλιέργεια, η καλλιέργεια της σταφίδας, η αμπελουργία γενικότερα, στους οποίους είχαν κατοχυρωθεί από τις προηγούμενες ΚΑΠ υψηλές τιμές ιστορικών δικαιωμάτων, καθώς με την συγκεκριμένη την τωρινή κοινή αγροτική πολιτική επιταχύνεται η προωθούμενη σύγκληση των ενισχύσεων προς μια ενιαία τιμή μέχρι το 2026. Και φυσικά οι απώλειες που υπάρχουν δεν θα αντισταθμιστούν από τα οικολογικά προγράμματα ή την αναδιανεμητική ενίσχυση ή τις συνδεδεμένες ενισχύσεις, η πληρωμή των οποίων έπεται καθώς το συνολικό κονδύλιο της νέας περίοδου είναι μειωμένο κατά 5% σε σχέση με το αντίστοιχο του 2014-2020. Κατά συνέπεια, και κλείνω με αυτό κύριε Πρόεδρε, αυτή η πραγματικότητα την οποία ανέλησα προηγουμένως είναι
που προσπαθεί να κρύψει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ρίχνοντας το φταίξιμο στις διάφορες διαχειριστικές ανεπάρκειες του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και φυσικά το ίδιο κάνει και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, που απλά μιλούν για ένα κυβερνητικό φιάσκο. Εμείς το λέμε ότι και επιμένουμε στην πάγια θέση ότι το σύνολο των επιδοτήσεων πρέπει να δοθούν σε αυτούς που πραγματικά δουλεύουν και παράγουν και όχι στους διάφορους κυφήνες και επιτίδιους αγροτικές επιχειρήσεις που λιμένονται βασική ενίσχυση και συνδεδεμένες ενισχύσεις της κοινής αγροτικής παραγωγής. Να δίνονται όλες οι επιδοτήσεις με βάση την παραγωγή στα προϊόντα και τον αριθμό των ζώων στη κτηνοτροφία και να αρθούν φυσικά και όλες οι αδικίες οι οποίες έχουν γίνει. Αυτά. Και επιφυλασσόμαστε φυσικά και στην Ολομέλεια για περισσότερα πράγματα.